Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό δελτίο. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο ξανά, γιατί έχει σημαντικές πληροφορίες για εξελίξεις στις έρευνες για την πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας 20χρονης Καρολάιν στα Γλυκά Νερά. Ωστόσο, αυτό που έχει προκαλέσει αίσθηση είναι η αποκάλυψη ότι ο εκπαιδευτής του πιλότου, του συζύγου της άτυχης Καρολάιν, είχε πέσει και ο ίδιος θύμα ληστών, μια ληστεία καρμπών. Θα δούμε το ρεπορτάζ του Μίλτου Σακελάρη πριν από 3 χρόνια στο σπίτι του στο Αλεποχώρι μαζί με την σύζυγό του. Τότε οι ληστές είχαν απειλήσει να τους σκοτώσουν. Οι μαρτυρίες του εκπαιδευτή του πιλότου και της συζύγου του είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Αποκάλυψη του πιλότου και εκπαιδευτή του συζύγου της 20χρονης Caroline που σοκάρει. Το βράδυ της 17ης Ιουλίου του 2018, ο ίδιος με τη σύζυγό του έπεσαν θύμα παρόμοιας ληστείας όπως εκείνη που συγκλώνησε το Πανελλήνιο στα Γλυκά Νερά πριν από λίγο καιρό. Ο τρόπος δράσης είναι ακριβώς ο ίδιος. Με τη διαφορά ότι σε μένα μπήκανε κρατώντας κλομπ, ενώ στον Μπάμπη πήγανε με πιστόλια. Και αυτό επιτείνει το γεγονός ότι είναι ίδια, γιατί εγώ ήρθα στα χέρια μαζί τους. Ο άτυχος άνδρας ήταν στο σπίτι του στο Αλεποχώρι μαζί με τη σύζυγό του όταν εισέβαλαν οι τρεις ληστές. Οι δύο φίλοι και πιλότοι διαπίστωσαν κοινά στοιχεία στον αρχηγό των ληστών. Όπως είπαν από την περιγραφή τους, προκύπτει πως ήταν ένας άνδρας γύρω στο 1,70, κοντός, εύσωμος, με στρογγυλό πρόσωπο και μάτια μελιά. Τους δύο συνεργούς του τους έβγαλα σχεδόν έξω από το σπίτι, ενώ ο αρχηγός, ο οποίος πρέπει να είναι πολύ θρασίδηλος, είχε επιτεθεί στη γυναίκα μου, όπως επιτέθηκε στην Καρολάιν. Και στη συνέχεια, αφού την εξουδετέρωσε, ήρθε από πίσω μου και με απανωτά χτυπήματα στο κεφάλι, με εξουδετέρωσε και εμένα. Έπεσα ανέστητος. Το ζευγάρι σώθηκε από καθαρή τύχη, καθώς οι ληστές διψούσαν για αίμα και ήταν έτοιμοι για όλα. Εξουδετερώνοντας τους δύο, ο αρχηγός με το ρόπαλο δίνει μια στον άνδρα μου, οπότε αρχίζουν τα αίματα και τρέχουνε. Μισοχάνει τις αισθήσεις του εκείνη την ώρα, βλέποντας εγώ τα αίματα. Ο αρχηγός ανεβαίνει επάνω στον καναπέ, μου δίνει μια, με πετάει κάτω, αρχίζει να με χτυπάει. Βλέποντας εγώ τον άνδρα μου, φροντίζω να σηκωθώ, λέω, μου τον σκοτώσανε τώρα. Η περιγραφή της συζύγου του που λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή της είναι πραγματικά σοκαριστική. Με πετάξανε εδώ. Ανέστητη. Εδώ ακούω τη φωνή του αρχηγού που λέει «Γιώργο, σκοτώστε την που» και μου δίνει μία κλωτσιά στα πλευρά. Και οι τρεις άνδρες, σύμφωνα με τις περιγραφές, ήταν ηλικίας 35 ετών, ενώ δεν άφησαν αποτυπώματα ούτε ίχνη DNA και στα δύο σπίτια. Ο τρόπος που έδρασαν οι τρεις κακοποιοί ήταν πανομοιότυπος με αυτό των ληστών που, σύμφωνα με το σύζυγο της 20χρονης, επιτέθηκαν με μανία στον ίδιο και την άτυχη γυναίκα, με αποτέλεσμα να της αφαιρέσουν τη ζωή. Κάτι που συζήτησε με τον εκπαιδευτή του και με τους δύο να μην θεωρούν τυχαίο το γεγονός πως δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο Μεγάρων.